Λοιπόν, να υποδεχθούμε ευθύς αμέσως τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο βεβαίως. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κύριε βουλευτά. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Κύριε Κερίδη, πάμε να ξεκινήσουμε. Είχαμε νωρίτερα την κυρία Ξενογεννακοπούλου που είπε ότι το εργασιακό Χατζηδάκι, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμη, αλλά συζητάμε για αυτό, συζητά και ο ίδιος ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, κάνει τελικά τις ζωές των εργαζομένων λάστιχο και βάζει θεσμική υπογραφή στην εκμετάλλευση και στην απλήρωτη υπερορία. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε με ένα παράδοξο, έτσι δεν είναι? Ένα εργασιακό που ισχυρίζονται ότι δεν το έχουν δει, διαμαρτύρων εναντίον του ωστόσο και λένε διάφορες τερατολογίες. Καλά, και εσείς μιλάτε για αυτό, δηλαδή δεν το έχουμε δει, ακόμη δεν το είδαμε, Γιάννη το βαφτίσαμε, αλλά το έχετε βαφτίσει και εσείς Γιάννη, δηλαδή δίνει τις συνεντεύξεις ο Υπουργός Εργασίας, ο Πρωθυπουργός. Σωστό, αλλά το να κάνεις απεργιακές κινητοποιήσεις για κάτι που εσύ ο ίδιος λες δεν το έχεις δει, έχει και ένα στοιχείο παραδοξότητας, να πω το ελάχιστο. Από εκεί και πέρα, να συμφωνήσουμε όλοι. Εγώ θέλω να είμαι πραγματικά πολύ συνενετικός ότι 40 χρόνια μετά την τελευταία ρύθμιση του 82 χρειάζεται μία επικαιροποίηση, διότι έχουν αλλάξει τις συνθήκες, ζούμε σε μια νέα εποχή, έχουμε ζητήματα όπως η τηλεργασία, έχουμε ζητήματα όπως η προστασία των πατεράδων, έχουμε ζητήματα όπως οι τελιβεράδες και μια σειρά από επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται στη μαύρη εργασία σήμερα χωρίς την εξασφάλιση που χρειάζονται. Έχουμε μια σειρά από πράγματα και όποιος πει ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά, νομίζω ότι ξέρει που βρίσκεται. Mm-hmm. Θα λειτουργεί σωστότερα, δηλαδή με αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι με την κάρτα, την ηλεκτρονική για παράδειγμα, που είναι ένα εργαλείο για να ελέγχουμε τους εργοδότες. Mm-hmm. Η κάρτα ηλεκτρονική είναι ψηφισμένη, κύριε Κερίδη, και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, από το 2011. Δεν έχει εφαρμοστεί και εσείς λέτε, τουλάχιστον με όσα λέει ο Υπουργός, ότι θα λειτουργεί ακόμη πιλωτικά. Και πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους. Ξέρετε, έχουμε προβλήματα. Ψηφίζουμε πράγματα τα οποία μετά μένουν 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Τα ξέρετε τα ζητήματα. Από το 2011, επαναλαμβάνω, υπήρχε και μια Νέα Δημοκρατία ενδιάμεσα που δεν τα έκανε. Υπήρχε και μια Νέα Δημοκρατία, πράγματι. Και πρέπει να τρέξουμε πιο μπροστά σε όλα τα ζητήματα. Το βέβαιο είναι ότι χρειάζομαστε και τα δύο, και τους εργαζόμενους και την ασφάλεια των εργαζομένων και τις επιχειρήσεις που να είναι ανταγωνιστικές. Χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Και όποιος επιχειρεί να κάνει αντιπολίτευση με ψευδολογίες και φαντασιοπληξίες, διότι περί αυτού πρόκειται, λένε ότι καταργείται το 8ωρο, ουδέναν αντιθέστερο, λένε ότι καθιερώνονται υπερορίες, και αυτό είναι λάθος. Γενικά, μα όταν θα συναποφασίζει κατά μόνας εργοδότης και εργαζόμενος, κύριε Κερίδη, για το αν θα δουλεύει ο εργαζόμενος από 8-10 ώρες και μετά θα τα πάρει σε ρεπό μετά από 6 μήνες, στην πραγματικότητα δεν θεσμοθετείται η απλήρωτη υπερορία? Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, δεν μπαίνω καν σε αυτό. Όχι, εμπιστεύεστε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οδηγός ΚΤΕΛ, θα σας δώσω το λόγο αμέσως, ο οποίος είναι οδηγός ΚΤΕΛ και αντί να δουλεύει 8 ώρες να οδηγεί, θα οδηγεί 10 ώρες, τον εμπιστευόμαστε για την ασφάλειά μας? Καταρχάς, αυτό υπάρχει ήδη και σήμερα σε μια σειρά από κλάδους, έτσι δεν είναι? Και υπάρχει με συλλογικές συμβάσεις. Συλλογικές, μπορεί... βλέπετε, ναι, είναι ναι, διαφορά. Ναι, άλλο συλλογικά, ναι, άλλο ατομικά. Ναι, ναι, δεν ναι, έχει ναι, την ίδια ισχύ ένας εργαζόμενος με έναν εργοδότη. Ναι, ναι, ναι. Σας λέω λοιπόν τώρα ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμφωνία του εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος, εάν τιμωρηθεί μέσα σε εισαγωγικά γιατί δεν έχει συμφωνήσει, η όποια κύρωση σε βάρος του είναι άκυρη και παράνομη, έχουμε απόλυτη προστασία, δηλαδή να μπορεί ο εργαζόμενος να αρνηθεί χωρίς να κινδυνεύει με απόλυση ή οποιαδήποτε άλλη ποινή. Είναι ένα μέτρο το οποίο δίνουμε στους εργαζόμενους. Κάποιοι από αυτούς θέλουν να δουλεύουν 4 μέρες από 5, για παράδειγμα. Κάποιοι από αυτούς ζούμε στην εποχή της τηλεργασίας. Ζούμε στην μορφή καινούριων μορφών εργασίας, πιο ευέλικτων, που με απόλυτη προστασία του εργαζόμενου θέλουμε να προσαρμόσουμε στη νέα εποχή. Νομίζω είναι σημαντικό να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, διότι ξέρετε, να σας το πω αλλιώς, με τα φούμαρα πορευτήκαμε 40 χρόνια και επί 40 χρόνια έχουμε μείνει στάσιμοι.
Ούτε τους εργαζόμενους έχουμε προστατεύσει, ούτε το βιωτικό επίπεδο έχουμε αυξήσει σε σχέση με το ευρωπαϊκό. Ήμασταν στο 60% του γερμανικού μέσου όρου το 81, είμαστε στο 60% του γερμανικού μέσου όρου το 2021, έχοντας δεκαπλασιάσει το δημόσιο χρέος και έχοντας πάρει αυτά τα τεράστια ποσά σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Άρα κάτι δεν κάναμε σωστά 40 χρόνια. Δεν έχουμε ούτε ανταγωνιστική οικονομία, ούτε προστασία του εργαζόμενου. Μήπως ήρθε η ώρα να το δούμε αλλιώς, μετά από μια καθίζηση τρομερή την τελευταία δεκαετία? Και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι νεκρανάσταση της δεκαετίας του 70 και του 80, διότι μυρίζει ναφθαλίνη, μυρίζει φορμόλη. Ο λόγος της κυρίας Ξενογιανοκοπούλου και της κάθε Ξενογιανοκοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με το εξυγχρονιστικό, να πούμε, ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάποτε υπηρέτησε. Είναι μια νεκρανάσταση ενός ακραίου λαϊκισμού, ενός απορριπτισμού, που δεν βοηθάει την κύριε Κερίδη, με αυτά τα προβλήματα. Να διακόψουμε, να πάμε σε διάλειμμα και να επανέλθουμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συζητάμε ήδη με τον Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο. Εγώ θέλω να προλάβω στο τέλος να το ρωτήσω και για τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Λέγε. Ναι, να φύγουμε από τα εργασιακά, να πάμε στο ζήτημα της άρσης της πατέντας, στην πρόταση Biden. Mm-hmm. Εγώ δεν θα μείνω στο ποιος το είπε πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δεν έχει και πολύ σημασία. Είναι μια ιστορική στιγμή, κύριε Κερίδη. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, αν είναι με ποια πρόταση θα πάμε εμείς στα ευρωπαϊκά φόρα? Θα υποστηρίξουμε την πρόταση Μακρόν που τάσεται υπέρ του Biden ή την πρόταση της Μέρκελ που είναι απέναντι και λέει όχι? Και πόσο δυναμικά θα το κάνουμε αυτό? Καταρχάς, για να κλείσω το προηγούμενο, να σας πω ότι εγώ προσωπικά κατέβηκα στην πολιτική το 19 για να στηρίξω αυτές τις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις, όχι απλώς μια διαχείριση, μια καλύτερη διαχείριση. Αυτό είναι το εύκολο. Το να έχει καλύτερη διαχείριση από το ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, της τετραετίας, πενταετίας, νομίζω είναι το πολύ εύκολο να γίνει. Τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη η χώρα μας για να βγει από τη στασιμότητα των 40 αυτών χρόνων που σας είπα πριν. Μεταξύ των οποίων είναι και η μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, αλλά όχι μόνο. Είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν και γίνονται στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, βεβαίως το ασφαλιστικό που έπεται και ούτω καθεξής. Αλίμονο εάν φοβηθούμε και αν ακούσουμε τις ειρήνες της αντίδρασης και της θεσιμότητας που μας έχουν καθυλώσει 40 χρόνια και τις οποίες απολύτως εκπροσωπεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και τα νέα του στελέχη όπως η Μαριλίζα Ξενογιανοκοπούλου. Τώρα, για το ζήτημα που λέτε, είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι για λόγους όχι μόνο ανθρωπιστικούς, αλλά και συμφέροντος του πλούσιου φορά, σε αυτή τη βάρκα της πανδημίας είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον τρίτο κόσμο. Εάν δεν αντιμετωπιστεί εκεί, δεν θα αντιμετωπιστεί ούτε στο βορρά, διότι θα επανέρχεται ο ιός τριμήτερος, πιο θανατηφόρος και πιο μεταδοτικός. Είναι κάτι το οποίο επισήμανε ο Ηλίας Μόσχαλος κατά εξοχήν πριν από ένα χρόνο και στη συνέχεια και ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, ο Μόσχαλος είναι εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στα διεθνή φόρα, έτσι δεν είναι? Άρα, είναι μια πρόταση αυτή η οποία έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, το να την κομματικοποιούμε και να μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο ευθελίζει πραγματικά το πολιτικό σύστημα, νομίζω δεν βοηθά. Τώρα θα μου επιτρέψετε, η πρόταση που έγινε 6 Απριλίου του 2020 στις 15 Φεβρουαρίου στη Βουλή συζητήθηκε ως, όταν την συζήτησε και την έφερε στο τραπέζι ο ΣΥΡΙΖΑ, συζητήθηκε ως εμβολιόδεντρα, άκρατος λαϊκισμός και θέλετε να κρατικοποιήσετε τη Pfizer και την AstraZeneca. Δεν γίνεται όπου θέλουμε τα αυτιά να τα κολλάμε, που λέει και η γιαγιά μου, κύριε Κερίδη. Μα είναι άκρατος λαϊκισμός όταν προσπαθείς να βρεις, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζεται... Άμα τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρατος λαϊκισμός, άμα τα λέει ο Biden είναι σοβαρή πρόταση, δεν γίνεται. Θα έρθω στον Biden. Καλά τώρα, μην κάνουμε αυτή την υπέρβαση να συγκρίνουμε τον Αλέξη Τσίπρα με τον Biden. Νομίζω αδικούμε πολύ τον Biden. Καλά, εδώ άλλοι συγκρίνονται με τον Μωυσή. Πάμε όμως παρακάτω, κύριε Κερίδη. Παρακαλώ, τώρα μην με προκαλείτε, αφού σας συμπαθώ, το ξέρετε. Να βρίσκει εχθρού τον φασισμό, την ακροδεξιά, τον οπλισμό, την αγοραία λογική. Η αγοραία λογική παρήγαγε τα εμβόλια. Να το θυμηθούμε αυτό. Όχι. Η κρατική επιχορήγηση που κατέβασαν τα μολύβια και πήραν χρήματα για να κάνουν άλλη έρευνα. Και καλώς έκαναν οι επιστήμονες και οι φαρμακευτικές. Με τη στήριξη και στην πράξη του ιδιωτικού δημοσίου τομέα, του οποίου θέλουμε, βεβαίως. Πάντως δεν τα βγάλαν τα εμβόλια γραφειοκράτες. Τα βγάλαν άνθρωποι που είχαν την αυτενέργεια, που είχαν το μυαλό, που είχαν τη θέληση, που είχαν την κούραση, που δούλεψαν σκληρά 12 μήνες και είναι ένα επίδομα του ανθρώπου αυτό. Από εκεί και πέρα, εγώ με τον Biden, που ξέρετε, τον έχω στηρίξει. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη στροφή που γίνεται στην Αμερική μετά από 4 χρόνια Τραμπ και φίλου του Καμένου, για να μην ξεχνάμε. Καλά, και ο κύριος Γεωργιάδης θα τον ψήφιζε και με τα δύο χέρια, σας θυμίζω. Έτσι.
Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης, σε πάση περιπτώσει, είναι σε μια κεντροδεξιά παράταξη. Θα είχε, αλλά τώρα να έχει ΣΥΡΙΖΑ και να έχει και με τον Τραμπ, οπωσδήποτε υπάρχει ένα αχταρμά εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι η Αμερική δεν έχει κάνει καμία εξαγωγή εμπολίου μέχρι σήμερα σε αντίθεση με την Ευρώπη. Καλά είναι τα λόγια, βεβαίως. Αλλά να πούμε και την αλήθεια, ότι η Αμερική έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και πολύ εγωιστικά μέχρι στιγμής. Τώρα το βλέπει αλλιώς, αφού έχει κάνει τα 250 εκατομμύρια εμβολιασμού στο εσωτερικό. Και πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, όχι με αντιπαραθέσεις και απλουστεύσεις ή κακές φαρμακοβιομηχανίες, διότι εδώ θέλουμε τη συνεργασία. Δεν μπορούμε να μπούμε σε έναν πόλεμο, ο οποίος θα καθυστερήσει και θα λύσουμε ένα πρόβλημα μετά από 18 μήνες που θα είναι αργά. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί, προκειμένου να έχουν εμβόλια προσιτά οι Ινδοί, οι Λατινοαμερικάνοι, οι Αφρικάνοι, για το καλό των Ευρωπαίων, των Αμερικάνων και των υπολείπων πλουσίων του κόσμου τούτου. Εγώ τώρα θα αλλάξω λοιπόν πεδίο. Αλλάζω. Δεν θα σας ρωτήσω για τα ελληνοτουρκικά. Τελευταίο ερώτημα από μένα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για το γεγονός ότι οι πολιτικοί σχηματισμοί που εκολάφθηκαν τη δεκαετία της κρίσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, ο Ποδέμος στην Ισπανία, Πέντε Αστέρια στην Ιταλία, ο Μελανσόν στη Γαλλία, περνάνε μαύρες μέρες. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε. Διότι εγώ, ξέρετε, δεν μπορώ να θριαμβολογήσω, το έχω κάνει, εντάξει. Δεν θριαμβολογείτε για την Αγιούσο που ήταν κατά του lockdown στη Μαδρίτη, θα με τρελάνετε. Και που λέει διάφορα περίεργα. Επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ. Η Ισπανίδα, η Μαδριλένα Τραμπ είναι η Αγιούσο, κύριε Κερίδη μου. Οι κεντρώοι του Κιουταντζάνο ψήφισαν, οι οποίοι είχαν πάρει 24 έδρες στις προηγούμενες εκλογές το 19 και τώρα δεν πήραν τίποτα. Κατά του lockdown ήταν πάντως. Κατά του lockdown. Έλεγε ελευθερία. Και ο καθένας έδινε ό,τι νόημα άνοιξε θέλει. Άνοιξε τα μαγαζιά ενώ όλη η υπόλοιπη Ισπανία ήταν κλειστή. Ο μεγαλύτερος βοηθός της Αγίουσου ήταν ο Πάμπλο Ιγλέσιας. Αυτό το μυστικό πρόσωπο για τον μετριοπαθή Ισπανό. Αύξησε τα ποσοστά του Ποδέμου στη Μαδρίτη, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αύξησε από τα 7 στα 10. Εντάξει, η Μαδρίτη ξέρουμε, δεν ήταν ποτέ αριστερή. Η Βαρκελόνη είναι αριστερή. Ναι, ωραία. Τώρα. Εμάρετε. Πάρα πολύ καλά. Κυρία Γιάμαλη, και σας χαίρομαι πραγματικά και μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν θα θριαμβολογήσω. Θα πω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε τα μαθήματα της κρίσης της δεκαετίας και να μπούμε σε μια μεγάλη συμφωνία όπου ο μεν νότος θα μεταρρυθμιστεί, ο δε βορράς θα σταθεί αλληλέγγυος, βορράς και νότος να προχωρήσουμε μαζί και να μην ξαναζήσουμε αυτό το κακό που έγινε. Από τη μια ο Σόιμπλε και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Αυτό είναι η καταστροφή της Ευρώπης. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ επί 10 χρόνια από τους ακραίους και από τη μια και από την άλλη μεριά. Και ήρθε τώρα η ώρα Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμμανουέλ Μακρόν, επιτέλους να πάμε μπροστά την Ευρώπη μέσα από μια τέτοια μεγάλη συμφωνία βορρά-νότια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη. Καλό σας μεσημέρι. Χαίρομαι πάντα την κουβέντα και προσωπικά χρόνια πολλά σε εσάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.